βαξίνες και νομίζω ότι απόψε έγινε ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία επανοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να φύγει γρηγορότερα από ό,τι έρχεται, αλλά σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι ευτυχής, διότι μπορώ να πω ότι η δουλειά που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες πραγματικά έφερε καρπούς. Είμαστε ξανά σε πολύ καλό έδαφος και φτάσαμε σε μια συμφωνία η οποία θα σας διανεμηθεί, μάλλον θα διανέμετε τώρα καθώς σας απευθύνομαι. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τα κύρια σημεία της δικής μας συμφωνίας, μπορείτε να τη διαβάσετε, αλλά θα ήθελα να τονίσω τα κύρια σημεία αυτής της συμφωνίας. Χτες, όπως ξέρετε, λάβαμε μια επιστολή από τις ελληνικές αρχές για μια παράταση της συμφωνίας της MMFA για 4 μήνες. Το αρχικό αίτημα ήταν για 6 μήνες παράταση, αλλά εμείς αποφασίζουμε να υπάρξει παράταση 4 μηνών. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές ήθελαν να παρατείνουν τα ομόλογα FSF για 4 μήνες εν όψη της αξιολόγησης από τους θεσμούς και το Eurogroup συμφωνεί ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να δοθούν από τον ESFSF. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα αντίστοιχα ομόλογα για την αντίστοιχη διάρκεια. Πρόκειται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, συνεπώς αυτοί οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι για την διάρκεια της παράτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα. Ο σκοπός του αιτήματος που πέβαλε η κυβέρνηση είναι να υπάρχει επιτυχής εξέλιξη αυτής της αναθεώρησης επί τη βάση των τρεχουσών συμφωνιών. Και όπως προανέφερα στην τελευταία συνέντευξη τύπου, υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα και εμείς θα πρέπει να φανούμε όσο πιο ευέλικτοι δυνατόν. Αυτή η ευελιξία θα συναποφασιστεί με την ελληνική πλευρά στους αντίστοιχους θεσμούς. Κάτι που θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε χρόνο έτσι ώστε να έχουμε συζητήσεις μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδος, ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο να διαδραματίσει το δικό του ρόλο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι η επιτυχή συμφωνία θα επιτρέψει να συνεχιστεί το τρέχον πρόγραμμα και να συνεχιστούν οι διαδικασίες. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη του Eurogroup, κάτι που βασίζεται σε μια επιτυχή κατάληξη. Αυτή είναι μια προϋπόθεση. Όπως ήδη συμφωνήσαμε την Δευτέρα στη συνάντησή μας, ένα αίτημα για παράταση του προγράμματος πρέπει να συνοδεύεται από δεσμεύσεις από τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Εν μέρη συνοψίζονται στην επιστολή και εν μέρη στην κοινή μας δήλωση στην οποία καταλήξαμε απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποιες από τις κύριες δεσμεύσεις. Οι αρχές σήμερα δεσμεύονται να επιφέρουν περαιτέρω διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και επίσης δεσμεύονται να μην υπάρχουν μονομερείς δράσεις που θα έχουν αντίκτυπο αρνητικό στα μέτρα σταθερότητας και στην οικονομική ανάκαμψη. Αυτή είναι η θεμελιώδης λύση του προγράμματος, όπως άλλως τονίζεται και από τους θεσμούς. Προσθέτως, οι ελληνικές αρχές σήμερα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην τήρηση των οικονομικών δεσμεύσεων προς όλους τους πιστωτές τους. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πλευρά, οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν τα πλεονάσματα και όλες τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρχει υποστήριξη του χρέους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν την 11η Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, οι θεσμοί θα λάβουν υπόψη για το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα τις οικονομικές συνθήκες. Επί τη βάση αυτών των δεσμεύσεων που δίνονται σε αυτήν την επιστολή και σύμφωνα με τις απόψινές δηλώσεις, θα αρχίσουμε τις διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν σε μια επιτυχή απόφαση για την παράταση του προγράμματος. Το πρώτο βήμα σε αυτή την διαδικασία είναι ότι συμφωνήσαμε μαζί με τις ελληνικές αρχές να παρουσιάσουμε ένα πρώτο κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που φιλοδοξούν να κάνουν των πρώτων μέτρων, δηλαδή που βασίζονται στις τρέχουσες συμφωνίες, αλλά επίσης χρησιμοποιώντας την ευελιξία που παρέχει το πρόγραμμα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας κατάλογος των πρώτων μέτρων
που θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και να παρουσιαστεί την επόμενη Δευτέρα. Οι θεσμοί θα παράσχουν μια πρώτη άποψη για το αν αυτές τις δεσμεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μια επαρκή αφετηρία για τη συνέχιση της διαδικασίας που εν τέλει θα μας οδηγήσει σε μια επιτυχή αναθεώρηση. Συνεπώς, συνοψίζοντας, τη Δευτέρα, πρώτον, θα υπάρχει ένας πρώτος κατάλογος των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική πλευρά. Οι θεσμοί θα γνωμοδοτήσουν και θα έχουμε μια πρώτη άποψη για το εάν αυτός ο κατάλογος είναι μια επαρκής αφετηρία για τη συνέχιση της διαδικασίας που στο τέλος θα μας οδηγήσει σε επιτυχή συμπεράσματα. Εάν η κατάληξη είναι ευτυχής, τότε τη Δευτέρα ή την Τρίτη το πρωί θα μπορέσουμε να εκκινήσουμε τις εθνικές διαβουλεύσεις και συνεπώς να συνεχιστεί όλη η διαδικασία. Αυτός ο κατάλογος των πρώτων μεταρρυθμίσεων που θα υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση θα οριστεί λεπτομερέστερα, θα αξιολογηθεί και θα συμφωνηθεί από κοινού με τους θεσμούς. Και όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου. Εάν έχουμε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, αυτό είναι καλό δεχούμενο, αλλά έως τότε θα ισχύει και η παράταση για τετράμινο. Όσον αφορά τώρα το αίτημα και τις διαφορετικές συμφωνίες, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρχουν εθνικές διαβουλεύσεις από την επόμενη εβδομάδα όπου απαιτείται για την παράταση του τρέχοντος προγράμματος. Κάτι που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο του EFSF να εγκρίνουν την παράταση επισήμως πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Επιτρέψτε μου καταλήγοντας να πω ότι οι ελληνικές αρχές από κοινού με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα συνεχίσουν άμεσα το έργο τους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα επιτυχές συμπέρασμα αυτής της αναθεώρησης στους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που θα μας επιτρέψει από κοινού να συνεχίσουμε το έργο μας που πρέπει να κάνουμε με την Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή αφετηρία ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γερού. Πραγματικά, απόψε εργαστήκαμε εντατικά έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Και η πεποίθηση της Επιτροπής ήταν ανέκαθεν ότι έπρεπε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία έτσι ώστε να μπει ένα θέρμα σε αυτή την περίοδο βεβαιότητας για την Ελλάδα και επίσης για την Ευρωζώνη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Γερούν. Είπα πιο πριν ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή αν όλοι είχαν μια λογική προσέγγιση. Και όπως προείπα την προηγούμενη Δευτέρα, θα έπρεπε να είμαστε λογικοί και να μην μένουμε σε ιδεολογίες. Νομίζω ότι επιδείξαμε αυτό το πνεύμα όρθιο λογισμού στην αναζήτηση μιας λύσης. Η συμφωνία που επετεύχθη ήταν προς το συμφέρον όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του ελληνικού λαού, αλλά και προς το συμφέρον όλης της Ευρωζώνης και του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Είναι μια ισοσκελισμένη συμφωνία, ο Γερμανός σας την περιέγραψε, η οποία επιτρέπει ταυτόχρονα στη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα κομμάτι αλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην δημοκρατία, αλλά από την άλλη πλευρά διασφαλίζει ότι θα γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις της Ελλάδος. Όπως ο Γερμανός εξήγησε πριν από εμένα, απόψε το βράδυ έπρεπε να υπάρξει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι αυτή η εμπιστοσύνη θα υπάρξει και ότι αυτή η εμπιστοσύνη θα είναι ακλόνητη. Αυτό είναι το καθήκον που έχει ανατεθεί και σε εμάς. Εγώ είμαι πεπισμένος, όπως και ο Γερούν, ότι το αποτέλεσμα του δικού μας έργου θα είναι θετικό και ότι θα υπάρξουν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα επιτρέψουν όλα τα κράτη-μέλη να είναι σίγουρα για τη συνέχεια. Εάν φτάσουμε σε πέρασμα τη Δευτέρα το βράδυ, και άλλωστε αυτό ελπίζω και εγώ, ελπίζω δηλαδή ότι οι ελληνικές προτάσεις είναι μια καλή βάση έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα επιτυχές συμπέρασμα, τότε ο λόγος θα περάσει στα κράτη-μέλη για να επικυρώσουν αυτή τη συμφωνία μέσα από τα κοινοβούλια τους, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται. Και αυτή η συμφωνία θα είναι το τελευταίο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να επιτρέψουμε την παράταση του προγράμματος έτσι ώστε να υπάρξει η υποστήριξη προς την ελληνική πλευρά έως το τέλος Φεβρουαρίου.
επί του παρόντος αυτή η υποστήριξη φέρεται μέσα από τις δηλώσεις οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Είναι φυσικά μια διαδικασία. Ο Γερμανός αναφέρθηκε στα τέλη Απριλίου, είναι ένα διάστημα που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθηθεί συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Τα βήματα αυτά φυσικά δεν θα είναι πολύ εύκολα, αλλά πρέπει να γίνουν. Ξέρουμε ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά έτσι ώστε να συμφωνήσουμε σε κοινά σημεία. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να έχουμε μια βάση για την αξιολόγηση του προγράμματος. Φυσικά, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να έχουμε ορθές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά και να υπάρχει βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις του Νοεμβρίου του 2012 και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα έτσι ώστε να γίνεται αγωνιστικό για την ελληνική οικονομία. Διότι γνωρίζετε ότι χωρίς ανάπτυξη και χωρίς ανταγωνιστικότητα τίποτα δεν μπορεί να καταστεί δυνατό. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα γίνουν πιο ευέλικτες, πιο αποτελεσματικές, θα υπάρχει καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης σε όλα τα επίπεδα και πρόκειται για ένα ζήτημα μάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι κατανοητό ότι οι δικοί μας πολίτες απαιτούν δράση σε αυτά τα μέτωπα. Επ' αυτών και άλλων τομέων πρέπει να συνεχίσουμε να μιλούμε ο ένας με τον άλλο, όπως άλλωστε το πράττουμε, ειδικά στο πλαίσιο του Eurogroup, θα πρέπει καλή την πίστη να συζητούμε. Ξέρετε, η καλή πίστη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των δικών μας συζητήσεων, αν θέλουμε να έχουμε κοινή εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Επίσης, πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συνολική συμφωνία. Όπως προείπα, αυτό δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι απόψε και τις προηγούμενες ημέρες, επιτρέψτε μου ως καιρό, το γερούν, διότι ξέρω ότι κατέβαλε άλλες προσπάθειες προς την επίτευξη μιας συμφωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό σημείο αφετηρίας για να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Απόψε κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα βήματα να κάνουμε και νομίζω ότι έως 28 Φεβρουαρίου θα μπορέσουμε να έχουμε αποφασίσει για την παράταση του προγράμματος. Κατόπιν θα απομένουν πολλά ακόμα βήματα να κάνουμε, ωστόσο θεωρώ ότι η εμπιστοσύνη δεν θα χαθεί. Η δημιουργία της εμπιστοσύνης είναι στην καρδιά του έργου μας τελευταίες 3 εβδομάδες. Νομίζω ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο σιγά σιγά και είναι ένα απαραίτητο στατικό στοιχείο για τη συνέχεια. Η Επιτροπή και όλοι οι θεσμοί είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε κάθε απαραίτητο έργο που μας ζητείτε, είτε τώρα είτε αργότερα. Well, it has been a laborious but eventually constructive process. And maybe you find actually the και θα δείτε ότι ίσως το ένα συνδέεται με το άλλο, το επικοδομητικό με το κουραστικό. Έχετε μπροστά σας μια δήλωση, ένα έγγραφο το οποίο είναι βαθύτατο, πυκνό. Το περιεχόμενό του το οφείλουμε εν πολλής στο ταλέντο του Χερούν, ο οποίος είχε το χάρισμα να το συντάξει και θα ήθελα να το προσέξετε πάρα πολύ, λέξη προς λέξη, παράγραφο προς παράγραφο, διότι υπάρχουν πολλά τα οποία έχουν σημασία για τη μία ή την άλλη πλευρά. Ελπίζω λοιπόν ότι έχουμε κάτι συνεκτικό μπροστά μας, το οποίο θα φέρει κάτι περισσότερο. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το βλέπουμε σαν μία σειρά από στάδια και από προθεσμίες, κατά τις οποίες θα πρέπει να επιτευχθεί κάποιο έργο και χαιρόμαστε που μπορεί να ξεκινήσει το έργο. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι πριν τη λήξη του ωραρίου την επόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση θα μας καταθέσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρόκειται να κάνει και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εμείς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα εξάγουμε ένα συμπέρασμα, μια γνώμη, θα διατυπώσουμε λοιπόν μια γνώμη κατά πόσον αυτό το πακέτο μεταρρυθμίσεων είναι αρκετά επαρκές
ούτως ώστε να μπορέσει να οδηγήσει σε μια ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οπότε, Δευτέρα το βράδυ θα γίνει η αξιολόγηση από τους φορείς την επομένη, την Τρίτη, και στη συνέχεια θα έχουμε την ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η επόμενη προθεσμία είναι τα τέλη του Απριλίου, όπου οι πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον τελικό κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει έτσι όχι μόνο να ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης με την οποία συνδέεται και η καταβολή, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η γέφυρα. Και τελικά η τελική προθεσμία είναι η λήξη του τετραμήνου που ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ελπίζουμε ότι ως τότε μια αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί και οι καταβολές θα μπορούν να γίνουν. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει τα προηγούμενα στάδια τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Από την σκοπιά μας θα πρέπει να προσέξουμε όλοι το τι συμβαίνει από χρηματοπιστωτικής άποψης, είναι σημαντικό, και ως προς το πρόγραμμα ή το συμβόλαιο, όπως θέλουμε και αν το, να το αναφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλάους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Εγώ συμμερίζομαι τις απόψεις όλων εδώ ότι το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης είναι ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην τρέχουσα διευθέτηση και, όπως είπε η Κριστίν, θα ήταν κρίμα εάν οι προσπάθειες του ελληνικού λαού είχαν πάει χαμένες. Διότι το EFSF είναι εδώ για να υποστηρίζει την Ελλάδα και χαίρομαι που η Ελλάδα είναι σε θέση και προτίθεται να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Μετά τις εθνικές διαδικασίες, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος, και μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, θα διατεθούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το EFSF, όπως επίσης και τα κέρδη S&P που είναι 84 δισεκατομμύρια. Βεβαίως αυτά τα ποσά προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Υπάρχει και η διαθεσιμότητα των 10,9 δισεκατομμυρίων από το EFSF, η οποία παρατείνεται για το διάστημα που παρατείνεται, και η συμφωνία την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμα για καταβολή εφόσον ζητηθούν από το SSM. Ευχαριστώ.